Η μετοπική σύγκρουση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τρει χώρε τη Ένωση για τα Ουκρανικά σιτηρά αποκάλυψε ένα πιθανότερο αστείο διαστάσεων σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα απασχολήσει τον τύπο το επόμενο διάστημα. Διατροφική βόμβα πολλών μεγατόνων έριξαν οι Ούγγροι με τα Ουκρανικά σιτηρά, δηλώνοντα ευθαρσώ ότι σταματούν την εισαγωγή του λόγω και των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί, θέτοντα σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων τη χώρα. Η Ουγγαρία ελέγχει αυστηρά τι ουκρανικέ αποστολέ του, ενώ και οι Σλοβάκοι θα σταματήσουν προσωρινά τι εισαγωγέ σιτηρών και ορισμένων άλλων προϊόντων από την Ουκρανία, αποφάσισε η εκτελεστική κυβέρνηση σε διαδικτυακή συνεδρίαση τη Δευτέρα. Ο Σάμιουελ Βλτσάν, αναπληρωτή υπουργό Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη, αιτιολόγησε την απόφαση με το σκεπτικό τη ανάγκη προστασία του γεωργικού τομέα και τη υγεία των καταναλωτών. Την περασμένη εβδομάδα, η Σλοβακία απαγόρευσε την επεξεργασία και χρήση ουκρανικών δημητριακών και αλεύριου λόγω τη περιεκτικότητά του σε βλαβερά φυτοφάρμακα. Ο Τσέχο Υπουργό Γεωργία Δενέκ Νακούλα δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Πράγα δεν σχεδιάζει απαγόρευση εισαγωγών προ το παρόν. Ο Τσέχο Υπουργό επέκρινε τους του γείτονέ του, λέγοντα ότι οι απαγορεύσει εισαγωγών που επιβλήθηκαν από την Πολωνία. Την Ουγγαρία και τη Σλοβακία ήταν αντίθετε με τη λειτουργία τη ενιαία αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του κανόνε του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Όπω αναφέρει το Hungary Today, η Πολωνία και η Ουγγαρία απαγόρευσαν επίση τι εισαγωγέ Ουκρανικών αγροτικών προϊόντων το Σάββατο. Ένα από του λόγου γι' αυτό είναι τα αφορολόγητα φθηνά σιτηρά φέρνουν του ντόπιου αγρότε σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ένα άλλο είναι ότι στην Ουκρανία χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δωρήσαμε περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια για αυτό το σκοπό όταν το ζήτησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας και ανοίξαμε διαδρομές διέλευσης μέσω της Ουγγαρίας. Αλλά τα εξαγόμενα σιτηρά και τρόφιμα απλώ κόλλησαν στην Κεντρική Ευρώπη. Δεν ήταν αυτό ο στόχο και δεν ήταν αυτό που συμφωνήσαμε. Τα σιτηρά και άλλα τρόφιμα που πλημμύρισαν την Κεντρική Ευρώπη, ιδιαίτερα την Ουγγαρία, προκάλεσαν τεράστιε δυσκολίε για την Ουγγρική Γεωργία και του Ούγγρου αγρότε, εξήγησε ο ίδιο. Η κόντρα μόλι ξεκίνησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένω να ζητηθούν ενδελεχεί έρευνε για την αποκάλυψη των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με τη χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων από την Ευρωπαϊκή Ένωση από του Ουκρανού. Τι γίνεται στην Ελλάδα που εισάγει και αυτή η Ουκρανικά σιτηρά. Η υγεία 550 εκατομμυρίων Ευρωπαίων, εφόσον ισχύουν αυτέ οι καταγγελίε, είναι απειρό πιο σημαντική από το αν το Κίεβο κερδίσει τον πόλεμο και αυτό είναι η ουσία τη όλη υπόθεση. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.